μικρασιατική καταστροφή. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, ενώ στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Με το καινούριο βιβλίο του φίλου και παραγωγού της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατρός Δανιήλ Ψωίνου, θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ο τίτλος του «Βίος εναγώνιος άθλησης ευσεβίας. Ο αγώνας του χριστιανού μέσα στις δυσκολίες της σύγχρονης πραγματικότητας» από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Τον έχει γράψει ο αρχιμανδρίτης Σιμεών Λαμπρινάκος, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης, και λέει τα εξής. Ο μεγάλος αγωνιστής της πνευματικής ζωής του καιρού μας, Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, βλέποντας ότι στις μέρες μας η αμαρτία έγινε μόδα, τόνιζε ιδιαίτερα την ανάγκη του πνευματικού αγώνος στη ζωή των πιστών για τη σωτηρία της ψυχής τους. Τα στάδια ή αλλιώς οι βαθμίδες που χρειάζεται να ανέβουμε ώστε να ελκύσουμε τη Θεία Χάρη και αυτή να έλθει και να συμπληρώσει τα ελείποντα περιγράφονται από τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας με ασφάλεια και σιγουριά, αφού εκοπίασαν πνευματικά, έπαθαν και έμαθαν. Λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Μετάνοια και εξομολόγηση μας χρειάζεται πάνω απ' όλα σήμερα, για να κοπούν τα δικαιώματα που έδωσαν οι άνθρωποι στο διάβολο, με αποτέλεσμα να αλωνίζει τον κόσμο. Πολλοί οδηγήθηκαν με τη βοήθειά του για πρώτη φορά στο μυστήριο της εξομολογήσεως, άλλαξαν ζωή, αγωνίζονται ως φιλότιμα παιδιά του Θεού και ζουν από τώρα τον παράδεισο. Πάντως οι άνθρωποι, μας έλεγε με χαρά ο γέροντας, είναι πολύ καλοί. Ποτέ δεν μου συνέβη να πω σε κάποιον να πάει να εξομολογηθεί και να μην το κάνει. Βέβαια σε αυτό συντελούσε και η μεγάλη του αγάπη, που αλλίωνε την ψυχή του ανθρώπου με τον οποίο επικοινωνούσε και τη μετέτρεπε από άγονη γη σε καλλιεργήσιμη. Στο παρόν βιβλίο, του οποίου ο εκλεκτός συγγραφέας την χάνει να είναι «Πνευματικός μου Υιός» με 20ετή επιτυχή διακονία στον αμπελώνα του Κυρίου, με την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Κεφαλήρου κ. Σεραφείμ, συμπεριλαμβάνονται θέματα που μπορούν να βοηθήσουν τον ταλαιπωρούμενο από την αμαρτία άνθρωπο να αποκτήσει την καλή ανησυχία και να αγωνιστεί πνευματικά ώστε να ελευθερωθεί από τα δεσμά της. Μέσα από την ποιμαντική εμπειρία του, ο πανοσιολογιώτατος συγγραφεύς συγκέντρωσε, ως άλλη μέλισσα, τη γύρη και τον έκταρ το πνευματικό των ανθέων των λόγων και των συμβουλών των Αγίων της Εκκλησίας μας, χαρίζοντάς μας τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, που θέλει πάντα σ' ανθρώπους οθύνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Μας δίδει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα πνευματικά αγωνίσματα για να απομακρύνουμε, όπως λέγει κάπου ο Άγιος Παΐσιος, τον κακό ενοικιαστή από μέσα μας, και για να φύγει πρέπει να γκρεμίσουμε το σπίτι και να αρχίσουμε να χτίζουμε τη νέα οικοδομή, τον κενό άνθρωπο. Σε αυτή τη νέα οικοδομή θέλει να μας βοηθήσει πνευματικά, βάζοντας θεμέλιο λίθο το Χριστό και την απέραντη αγάπη του προς τα παιδιά του. Ο πατήρ Δανιήλ, όπως πάντοτε, δίνει απαντήσεις, τεκμηριωμένες πατερικά και εκκλησιαστικά,
στα συγκεκριμένα ερωτήματα που του υποβάλλονται σε συνάξεις νέων αλλά και ενηλίκων στο πλαίσιο της ποιμαντικής του δράσης, με στόχο να βοηθήσει την ψυχή να κάνει σωστά τον πνευματικό της αγώνα και να οδηγηθεί με τη χάρη του Θεού στη σωτηρία. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Για μένα, παρηγοριά και χαρά είναι η σωτηρία της ψυχής. Με το να ελέγχεις το κακό, συχνά δεν βγαίνει τίποτα. Με το να παρουσιάζεις όμως το καλό, ελέγχεται από μόνο του το κακό». Αλλά και ο Άγιος Πορφύριος μας συμβουλεύει ότι είναι προτιμότερο να κατευθύνουμε την ψυχή μας στον αγώνα για τις αρετές, παρά να έχουμε συνεχώς το νου μας στα πάθη και την εξόντωσή τους. Τούτο το υπέροχο πνευματικό πόνημα απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται ή θέλει να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα. Με τις πτωχές τούτες σκέψεις της ταπεινότητός μου, ευχαριστώ από καρδιάς τον πανουσιολογιότατο συγγραφέα που μου ζήτησε να γράψω τον πρόλογό του, και όλοι μας με αγωνιστικό φρόνημα ας επιλέξουμε τους αγώνες του σταδίου και όχι τις κερκίδες των θεατών, αφού μόνο οι αγωνιστές στεφανώνονται. Εύχομαι να διαβάσουμε πρόθυμα τα κείμενα του τόμου αυτού και να ευλογήσει η χάρη του Θεού στον πνευματικό αγώνα όλων μας. Αμήν. Σίγουρα οι περισσότεροι, για να μην είμαστε έτσι πολύ μετριοπαθείς, ή έστω όλοι, είμαστε αρχάριοι στον πνευματικό αγώνα, φίλοι ακροατές. Εκείνο που έχει σημασία, από ό,τι διαβάσαμε ήδη στον πρόλογο του βιβλίου του πατρός Δανιήλ Ψωίνου, έχει σημασία λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ο αγώνας. Αφού πρώτα γνωρίζουμε βέβαια ο καθένας σε ποιο πνευματικό στάδιο βρίσκεται, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένα, υπάρχει ο κίνδυνος, διαβάζοντας ένα βιβλίο, να νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στα ύψη της πνευματικής ζωής, ακριβώς επειδή τυχαίνει να μας αρέσει, και καλό είναι αυτό, το περιεχόμενο ενός πνευματικού βιβλίου που διαβάζουμε. Εάν τυχαίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν αγώνα, γιατί ήδη νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει κάπου. Από την άλλη πλευρά, όσοι συνειδητοποιούμε ότι είμαστε στην αρχή, αυτό δεν είναι για να μας απελπίζει. Είναι κάτι το πολύ ρεαλιστικό και δεν πρέπει να μας αγχώνει. Κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε στην καθημερινότητά μας. Εμείς που ζούμε στον κόσμο δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με τις ώρες, αλλά μπορούμε να κάνουμε επί παραδείγματι προσευχή το πρωί, στο φαγητό και το βράδυ. Και αν θυμόμαστε που καλό είναι αυτό, που και που τον Θεό κατά τη διάρκεια της ημέρας, και αυτό μια προσευχή είναι. Όταν τηρούμε λοιπόν την νηστεία, την καθορισμένη από την Εκκλησία, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τακτικά και πνευματικά βιβλία ασφαλώς, αλλά πάνω απ' όλα την Αγία Γραφή, που η αλήθεια είναι ότι οι Ορθόδοξοι την έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ, την έχουμε παραδώσει θα λέγαμε στους Προτεστάντες, τότε βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ο Θεός γνωρίζει τις μικρές αλλά σταθερές αυτές καθημερινές μας προσπάθειες και θα μας ανταμείψει και σε αυτήν εδώ τη ζωή και κυρίως στην επόμενη. Ο καλός αγώνας λοιπόν έχει σημασία και γι' αυτό μας μιλάει στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος. Πνευματικός αγώνας, το νόημα και η αναγκαιότητά του. Αγώνας. Λέξη σπουδαία, μεγάλη, με περιεχόμενο και βάθος. Λέξη ιερή. Είναι εκείνη η λέξη η οποία, όταν πραγματώνεται το νόημά της, νοηματοδοτεί και τη ζωή μας. Με τη βοήθεια αυτής της λέξης, η ζωή μας αποκτά άλλη βαρύτητα, χαράσει άλλη πορεία, θέτει άλλο σκοπό. Μέσα από τον αγώνα ο άνθρωπος μπορεί να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες, τέτοιες και τόσες που φτάνουν να εμπνεύσουν και να προκαλέσουν τον καθένα να δώσει μάχες σκληρές και μεγάλες, πολλές φορές διαβίου, για να φτάσει εκεί που πρέπει,
εκεί που το αξίζει, εκεί όπου προορίζεται από το δημιουργό να φτάσει. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε. Βέβαια, όπου δεν διεξάγονται αγώνες, δεν έχουμε και απώλειες. Ούτε όμως έτσι μπορούμε να κερδίσουμε την καταξίωση ή την απόκτηση επάθλου. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να αγωνίζεται κανείς μάταια παρά να ζει μάταια. Στο νου μας είναι ανάγκη πάντοτε να υπάρχει τούτη η σκέψη. Κανένας αγώνας δεν γίνεται χωρίς εμπόδια, καμία κατάκτηση χωρίς ορειβασία. Εξάλλου είναι της πάση γνωστό το αρχαίο ρητό «τα αγαθά κόπης κτώνται», δηλαδή όλα τα καλά τα καταφέρνει κάποιος με πολλούς κόπους. Θυμάμαι, μικρός αν ήμουν, την καθαρά Δευτέρα, περίμενα με αγωνία να φυσήξει λίγο για να ανέβει ψηλά στον ουρανό ο χαρταετός μου. Βλέποντάς το να μεσουρανεί, συλλογιζόμουν ότι ο χαρταετός σηκώνεται πιο ψηλά όταν εναντιώνεται στον άνεμο παρά όταν συμμαχεί μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ανεβαίνει όταν πάει κόντρα στον άνεμο, όταν προσπαθεί, όταν αγωνίζεται. Παρατήρησα επίσης κάτι άλλο. Το ριάκι χάνει το τραγούδι του όταν αφαιρέσεις από τις όχθες του τους βράχους. Η ζωή μας χωρίς βράχους που θα γεννήσουν τον αγώνα σε μας είναι ζωή βουβή, άφωνη, άκεφη, ανιαρή, μαλθακή και μονότονη. Θυμάμαι επίσης όταν για πρώτη φορά ως φοιτητής επισκέφθηκα το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος, εντυπωσιάστηκα από πολλά. Ο τρόπος ζωής, οι πολύ ωραίες ακολουθίες, το ταπεινό φρόνημα των μοναχών, οι ασκητικές φιγούρες τους, ακόμα και ο τρόπος που έτρωγαν, χαράχτηκαν με ανεξίτηλα χρώματα στο νου και στην καρδιά μου. Εκείνο όμως που με έκανε και έμεινα κυριολεκτικά ενεός ήταν μια κουβέντα, μια φράση του Γερογαβρίλ του Κουτλουμουσιανού. Μια μέρα που τον επισκεφθήκαμε, μέσα σε όλα τα άλλα μας είπε «Ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι εκείνος που δεν δόθηκε ποτέ». Πολλές φορές και τότε με όλη την προσκυνηματική παρέα αλλά και μετά, προσπαθήσαμε να εξιχνιάσουμε το νόημα της γεροντικής αυτής ρίσης. Βέβαια δεν καταλήξαμε ποτέ πουθενά, διότι οι παράμετροι αυτής της φράσης είναι τόσες πολλές και τόσο περίπλοκες που δεν εντοπίζονται ούτε ερευνώνται. Η αλήθεια είναι ότι όπου υπάρχει θέληση και διάθεση, πάντα υπάρχει και τρόπος. Το θέμα είναι ότι η θέλησή μας είναι για άλλα πράγματα, αλλά καμιά φορά τυχαίνει να έχουμε και θέληση για το Θεό, οπότε εκείνη την ώρα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η θέληση να γιγαντωθεί, να ρίξουμε καύσιμη ύλη στη φωτιά, τη μικρή φωτιά, για να λαμπαδιάσει. Και συνεχίζει ο πατήρ Δανιήλ, όταν αποφασίσεις να αγωνιστείς και το θελήσεις και αγαπήσεις κάτι τέτοιο, τότε βρίσκεις χρόνο, ώρα, δύναμη, λόγο, ευκαιρία να το κάνεις. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει «Εν το θέλειν και το μη θέλειν κείται το παν». Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε το πιο απλό πράγμα, διότι όλα τελικά εξαρτώνται από τη θέλησή μας. Και για να εστιάσουμε στο χώρο της πίστεως, ο χριστιανισμός δεν γνωρίζει συνταξιούχους, ούτε απόμαχους, αλλά μόνο αγωνιστές. Η Εκκλησία πάντα μας καλεί «Η βουλόμενη αθλήσε, εισέλθετε». Για την Εκκλησία όλοι διαθέτουμε προοπτικές για αγώνα. Το εκκλησιαστικό στάδιο δεν έχει κερκίδες, αλλά μόνο χώρο για αγώνα. Κανείς δεν κάθεται, κανείς δεν αναπαύεται, κανείς δεν μένει άπραγος. Χριστιανός είναι αθλητής, αγωνιστής, πάντα επιχειρεί, πάντα προσπαθεί, πάντα θέτει τον εαυτό του σε ενέργεια. Ο πνευματικός αγώνας είναι σκληρός, αδυσόπιτος, ενίοτε δε και επικίνδυνος. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Βέβαια, ο καλός Θεός πάντοτε μας δίνει ευκαιρίες, πάντοτε περιμένει τη μετάνοιά μας, όμως εμείς πρέπει να μην αφήνουμε τον εαυτό μας εκτεθειμένο και να ελαχιστοποιούμε τα περιθώρια για λάθη. Έχουμε να παλέψουμε με πολλά μέτωπα, με πάμπολους εχθρούς.
με την κακή συνήθεια που βρίσκεται μέσα μας και έχει γίνει κομμάτι του εαυτού μας. Μια τέτοια κακή συνήθεια δεν μπορεί να κοπεί αμέσως. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης λέγει ότι ο άνθρωπος είναι ανάγκη πρώτα να καταλάβει ότι αυτή η συνήθεια τον βλάπτει και να θελήσει να αγωνιστεί για να την κόψει. Χρειάζεται να έχει κανείς πολλή θέληση για να μπορέσει να την κόψει αμέσως. Όπως λόγου χάρη το σκοινί κάνει σιγά σιγά μια μικρή αυλακιά στο χείλος του πεγαδιού και δεν γλιστρά πια, έτσι και κάθε συνήθεια λίγο λίγο χαράζει μια αυλακιά στην καρδιά και δύσκολα βγαίνει από αυτήν. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέξει κανείς να μην αποκτήσει κακές συνήθειες, γιατί μετά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ θέληση για να μπορέσει να τις αποβάλει. Έλεγε ο Παπατήχων, καλή συνήθεια παιδί μου αρετή, κακή συνήθεια πάθη. Ο κόσμος με το λεγόμενο κοσμικό πνεύμα είναι πεδίο δράσεως το οποίο οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι το κοσμικό πνεύμα έχει διαποτίσει ολόκληρη τη ζωή μας. Γίναμε άνθρωποι του φαίνεστε και όχι του είναι. Δίνουμε σημασία στο τι θα πούν οι άλλοι για μας ή ποια γνώμη θα σχηματίσουν για το πρόσωπό μας και όχι ποια γνώμη έχει ο Θεός για την ψυχή μας. Φροντίζουμε και θεραπεύουμε το έξω μας, το σώμα και παραμελούμε την ψυχή μας. Γι' αυτό τα διάφορα γυμναστήρια είναι γεμάτα από νέους κυρίως ανθρώπους, ενώ οι ναοί, τα γυμναστήρια της ψυχής, άδειασαν ή φιλοξενούν μεγάλους ως επιτοπλίστων ηλικίας ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μην προσαρμοστεί κανείς στο κοσμικό πνεύμα. Η αντίσταση σε αυτό αποτελεί μαρτυρία. Όταν ο άνθρωπος δεσμευτεί από το πνεύμα αυτό, στο τέλος αρρωσταίνει, ενώ όταν καταφέρει να το ξεπεράσει και να αποδεσμευτεί, τότε εξελίσσεται πνευματικά, υγιένει ψυχικά και χαίρεται αγγελικά. Το κοσμικό πνεύμα βασίζεται στον ορθολογισμό, στη γνώμη των άλλων, στην τάση να μοιάζω κι εγώ με όλους, να είμαι in. Αντίθετα, η πνευματική ατμόσφαιρα απαιτεί απλότητα, ευλάβεια, αυτοπαράδοση στο θέλημα του Θεού, ησυχία, προσευχή, ταπείνωση. Δυστυχώς όμως, βλέπουμε συχνά ότι το κοσμικό πνεύμα και ο κοσμικός τρόπος ζωής επηρεάζει ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους και πνευματικούς χώρους. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε κάποια πράγματα και να επανατοποθετηθούμε απέναντι σε πολλά από αυτά. Όπως θα πει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, είναι ανάγκη στα πνευματικά να δουλεύουμε με φακό, ώστε η εργασία μας να είναι λεπτομερής και προσεκτική. Βέβαια, κάτι τέτοιο, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο Άγιο, αποτελεί ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Ή για να το πούμε και διαφορετικά, η πνευματική εργασία είναι εκείνο που μας τελειώνει με την έννοια της ολοκλήρωσης μέσα στην αγάπη του Θεού. Κατά τον λαοφιλή Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, οι αγωνιζόμενοι στον πνευματικό στίβο όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώνουν και γίνονται χειρότεροι και από τους κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Και πάλι εδώ πέρα δεν πρέπει βέβαια, βάζοντας ως στόχο και πρότυπο φίλοι ακροτές τους Αγίους, να απελπιστούμε, γιατί βλέπουμε μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις κατακτήσεις και στις βαθμίδες που βρίσκονται οι Άγιοι και στα αντίστοιχα δικά μας. Πρέπει από αυτό να αποκομίζουμε μια ταπείνωση βλέποντας τη χαόδη διαφορά, αλλά όχι απελπισία και άγχος. Και βέβαια εμείς που ζούμε στον κόσμο, έχοντας ως πρότυπο έναν Άγιο που ήταν επί παραδείγματι μοναχός, πρέπει να δούμε κατά αναλογία τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και όχι να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να ζήσουμε, ας πούμε, σαν μοναχοί ενώ είμαστε παντρεμένοι. Και το να είναι κάποιος παντρεμένος δεν είναι κάτι κατώτερο από το να είναι μοναχός, κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί και τα δύο οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πολλές φορές η ζωή ενός παντρεμένου ανθρώπου είναι πάρα πολύ δυσκολότερη, θα λέγαμε, σε πάρα πολλά σημεία από τη ζωή ενός μοναχού, ενώ τις ευθύνες
Αν μέσα στις ευθύνες λοιπόν της ζωής δεν ξεχνάει το Θεό, τότε μπορεί να αγιάσει και ένας χριστιανός που ζει στον κόσμο, και μακάρι η Εκκλησία μας να ανακήρυτε αγίους οι οποίοι ήταν και παντρεμένοι, είναι πολύ λίγοι, έτσι ώστε και εμείς οι παντρεμένοι, οι άνθρωποι που ζούμε στον κόσμο, να έχουμε πιο προσιτά πρότυπα. Και συνεχίζει ο πατήρ Δανίλ. Κάτι άλλο, ή μάλλον κάποιος άλλος που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, είναι ένας εγνωσμένος εχθρός μας, εκείνος ο ορκισμένος εχθρός, ο παμπώνυρος και μυαρός και μισόκαλος διάβολος, ο οποίος αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και προσπαθεί πάση θυσία να ματαιώσει το σχέδιο της σωτηρίας κάθε ανθρώπου. Κατά το Χρυσόστομο, πολύς ο διάβολος έγκυται και σφοδρός πάντοθεν πολιορκών την σωτηρίαν την ημετέραν. Ο διάβολος επιτίθεται με σφοδρότητα και πολιορκεί από παντού τη σωτηρία μας. Το όνομά του και μόνο είναι δηλωτικό του μοχθηρού έργου του και της καταστρεπτικής εργασίας που επιτελεί. Καλείται διάβολος, επειδή και το Θεός τους ανθρώπους διαβάλλει και στο Θεό διαβάλλει εμάς, αλλά και τον έναν άνθρωπο στρέφει εναντίον του άλλου. Τούτος ο εχθρός μας πολεμάει όχι πάντα φανέρα, αλλά τις περισσότερες φορές με τεχνάσματα. Αυτή τη διαβολική τέχνη την ονομάζουμε μεθοδία. Ο διάβολος δηλαδή χρησιμοποιεί πονηρά τεχνάσματα για να παραπλανήσει τον άνθρωπο και με διάφορες δόλιες επινοήσεις τον εξαπατά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ισχυρίζεται ότι ο διάβολος κινείται κατά δύο τρόπους. Δύο κακά ποιεί και εις την αμαρτίαν έλκει και την μετάνοιαν επέχει, δηλαδή και στην αμαρτία μας έρνει και από τη μετάνοια μας εμποδίζει. Το άλλο το όνομα είναι αποστάτης. Είναι εκείνος που έχει αποστατήσει, δηλαδή έχει χωριστεί από το Θεό και στερείται τη χάρη του. Στόχος του είναι κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα όπως λέγουν οι πατέρες, ο πνευματικά αγωνιζόμενος άνθρωπος. Ο διάβολος τούτης μάλιστα επιτίθεται της πνευματικών απτωμένης πραγμάτων. Ο διάβολος επιτίθεται κυρίως σε αυτούς λοιπόν, οι οποίοι ασχολούνται, προσεγγίζουν τα πνευματικά πράγματα. Καθότι αν κάποιος δεν ασχολείται με το Θεό, δεν έχει καμιά δουλειά ο διάβολος να τον πειράξει. Επίσης, κατά το Χρυσόστομο, προσπαθεί παντή σθένη να δημιουργήσει πρόβλημα εκεί που υπάρχει αρετή ή εκεί όπου πραγματοποιείται ελεημοσύνη. Εκεί πολλέ επιβουλέ, εν θα αρετή, εκεί φθόνος, εν θα ελεημοσύνη. Βέβαια, η πατερική σοφία και θεολογία που αποτελεί απόσταγμα αγίας βιωτής, θεοπτίας αλλά και ασκητικής εμπειρίας, κάποιες φορές θέτει όλους μας πρώτων ευθυνών μας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, εκφράζει το γνήσιο πατερικό πνεύμα, ταράσει έτσι τα λιμνάζοντα ύδατα και έρχεται να μας απαλλάξει από τη δικαιολογία ότι δήθεν για όλα φταίει ο διάβολος. Είναι σύνηθες φαινόμενο να ακολουθούμε την τακτική των πρωτοπλάστων και να ισχυριζόμαστε «Δεν φταίω εγώ αλλά ο διάβολος». Ο Ιερός Πατήρ καταρρύπτει την τάση αυτή του ανθρώπου να δικαιολογείται και να θεωρεί ως αίτιο της αμαρτίας του κάποιον άλλο ή κάτι άλλο ή τις πιο πολλές φορές το διάβολο λέγοντας «Ου πάντα αυτός κατασκευάζει, αλλά πολλά και από μόνης γίνεται της νοθείας της ημετέρας. Είδε που κακίνος αίτιος ημών την αρχήν παρεχόντων, ως θεούχο διάβολος την αρχήν ετήθησιν, αλλά εμείς αυτόν δεχόμεθα και καλούμεν». Με άλλα λόγια, δεν προξενεί όλα τα κακά ο διάβολος. Πολλά συμβαίνουν και από τη δική μας επιθυμία. Αν κάπου ο διάβολος είναι αίτιος κακού, αυτό γίνεται διότι εμείς του το επιτρέπουμε. Επομένως, κατά το πλείστον, δεν κάνει ο διάβολος την αρχή, αλλά εμείς τον δεχόμαστε ή τον καλούμε. Πρωτίστως, είναι ανάγκη να διαρρήξουμε κάθε σχέση με τον διάβολο, να τον περιφρονούμε και να μην ανοίγουμε συζήτηση μαζί του, μας συμβουλεύει ο Άγιος Παΐσιος, ούτε να απαντάμε στα πονηρά τηλεγραφήματά του τους λογισμούς. Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Όλοι έχουμε στο νου μας να φυλαχθούμε από τον διάβολο, τον κόσμο και το κοσμικό πνεύμα, την κακή συνήθεια, από έναν άνθρωπο που εργάζεται το κακό, από άσχημες συναναστροφές, από παγίδες και κινδύνους ορατούς ή δυσδιάκριτους. Ίσως όμως να μας διαφεύγει ότι η ζημιά μπορεί να προκληθεί από αλλού,
πως ο εχθρός ο βασικός ίσως να είναι κάποιος ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ποτέ αναλογιστήκαμε ότι είναι ο ίδιος μας ο εαυτός και ότι μας πολεμάει εκ των έσω. Εντύπωση και αίσθηση προκαλεί η φράση πολλών γερόντων και ασκητών, οι οποίοι πάλεψαν σκληρά όλη τους τη ζωή για να σώσουν τον εαυτό τους από τον εαυτό τους, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός μας, εκείνος που γίνεται προδότης και μας χτυπά αδυσόπιτα, εκείνος που καιροφυλαχτεί για να ανοίξει στην αμαρτία την κερκόπορτα της υπάρξεώς μας. Θέλει πολύ προσοχή. Το μεγάλο μας λάθος είναι ότι συχνά αναζητούμε την αρχή του κακού κάπου αλλού, έξω και πέρα από μας. Είναι εύκολη η χειρονομία εκείνη και γνωστή σε όλους μας να δείχνουμε με τεταμένο τον δείκτη του χεριού μας, εντοπίζοντας και τονίζοντας την αιτία της συμφοράς και στιγματίζοντας την αρχή του κακού. Δεν παρατηρούμε όμως ότι εκείνη τη στιγμή που ασκούμε ευρυμία κριτική με αυτή τη χειρονομία, τα άλλα τρία δάχτυλα, ο μεσαίος, ο παράμεσος και ο μικρός, καταγγέλουν εμάς. Άρα το κακό ίσως ξεκινά από εμάς. Μπορεί εμείς οι ίδιοι να είμαστε το κακό. Μπορεί ο εαυτός μας να στεγάζει το κακό, να έχουμε γίνει άντρο φαυλότητας. Στο σημείο αυτό θα μας βοηθήσει η διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου. Λέει, η μελέτη του εαυτού μας είναι η πιο ωφέλιμη από όλες τις μελέτες. Μπορεί κανείς να μελετάει πολλά βιβλία, αλλά αν δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, όλα όσα διαβάζει πάνε χαμένα. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει τον εαυτό του, κάνει χοντρά σφάλματα και δεν το καταλαβαίνει. Οι ασκητές και οι διάφοροι γεροντάδες συχνά μας προτρέπουν να εργαστούμε μέσα μας, να δουλέψουμε με μας. Ο μεγαλύτερος άγνωστος είναι ο εαυτός μας. Γι' αυτό μας λέγουν πως επιβάλλεται τώρα κιόλας να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Το ένδον σκάπτε της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας οι ασκητές πατέρες το έκαναν σύνθημα ζωής. Έψαχναν, έσκαβαν μέσα τους. Πίστευαν ότι η λύση δεν είναι κάποιος άλλος, αλλά εμείς οι ίδιοι. Μια τέτοια επίπονη εργασία βέβαια εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Κούραση, αγωνία, ταλαιπωρία, άγχος είναι καταστάσεις που σίγουρα θα γευθεί και θα αντιμετωπίσει ο αγωνιζόμενος πνευματικά άνθρωπος. Το σημείο που οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι η απογοήτευση, η απελπισία. Ο Πανάγαθος Θεός από αγάπη δεν επιτρέπει, τουλάχιστον στην αρχή της πνευματικής πορείας και του αγώνα, να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας, για να μην καμφθούμε και τα παρατήσουμε. Υπάρχουν φιλότιμες και ευαίσθητες ψυχές που δεν θα μπορούσαν να σηκώσουν τέτοιο βάρος, δεν θα άντεχαν κάτι τέτοιο και θα πάθαιναν ζημιά. Γι' αυτό ο Θεός στην αρχή θα μπώνει τα μάτια μας ώστε να μην αναγνωρίζουμε όλα τα λάθη μας και μετά σιγά σιγά μας επιτρέπει να βλέπουμε όλο και καλύτερα, όλο και περισσότερα. Τότε όμως έχουμε αποκτήσει μια κάποια εμπειρία και ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και δεν απογοητευόμαστε. Είναι λοιπόν απαραίτητη η αυτομεμσία, όχι όμως να φτάνουμε στην απογοήτευση. Και κάτι άλλο, ποτέ μα ποτέ να μην δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Όταν δικαιολογούμαστε, δεν ταπεινωνόμαστε και χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει προκοπή. Ο Άγιος Παΐσιος θεωρεί ότι οι άνθρωποι που δικαιολογούν την αμαρτωλότητά τους έχουν γέροντα τον διάβολο. Είναι βασανισμένοι άνθρωποι, λέει, δεν έχουν μέσα τους ειρήνη, το έχουν κάνει η επιστήμη αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία δικαιολογούν τον εαυτό τους. Κάτι τέτοιο δεν ωφελεί καθόλου τον άνθρωπο. Αποτελεί μεγάλη και τραγική αλήθεια, λέει ο πατέρ Δανίλ Ψωήνος, ότι ζούμε σε καιρούς και εποχές όπου έχει εκλείψει και το αγωνιστικό πνεύμα και η αγωνιστική διάθεση, με αποτέλεσμα να ατονίσει και ο πνευματικός αγώνας. Δόξα τω Θεώ βέβαια και σήμερα υπάρχουν αγνές ψυχές, καθαρές καρδιές που πιστεύουν στο Θεό και τον αγαπούν και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στον πνευματικό στίβο. Βέβαια,
Κάτι τέτοιο απαντάται σπάνια, ωστόσο όμως υπάρχει η μαγιά, η μικρή ζύμη που κάποια στιγμή θα ζυμώσει όλο το αλεύρι. Επανέρχομαι όμως λέγοντας ότι παλιά υπήρχε έντονο το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας μπορούσε να μιμηθεί τον άλλο και προσπαθούσε γι' αυτό και έτσι δεν είχε χώρο το κακό και η αμέλεια. Τότε το καλό ήταν πολύ, πολύ η αρετή, πολύ και το καλό παράδειγμα και το κακό πνιγόταν. Σήμερα το κακό πλήθυνε και το καλό λιγόστευσε γι' αυτό και από πολλούς περιφρονείται. Μα στο παρελθόν ενδεχομένως υπήρχε και πολλή υποκρισία, οπότε ας μην εξειδανικεύουμε το παρελθόν. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε ίδιος, απλά σήμερα αυτό το οποίο είναι δεν το καλύπτει. Με υποκρισία το φανερώνει, καμιά φορά γίνεται και κυνικός βέβαια. Αλλά μην νομίζουμε ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πάντοτε καλύτερα. Στις μέρες μας δυστυχώς πολλοί άνθρωποι φαίνεται πως έχουν συμμαχήσει με τον διάβολο. Και αυτό διότι βλέπουμε τους ανθρώπους να μην έχουν διάθεση να δουλέψουν με τον εαυτό τους και να αγωνιστούν πνευματικά. Εκείνος ο οποίος δεν προσπαθεί και δεν αγωνίζεται, δηλαδή δεν πάει κόντρα στο διάβολο, έχει γίνει φίλος μαζί του. Είναι επόμενο τον άνθρωπο αυτό να μην τον ενοχλεί ο διάβολος. Ο Σατανάς δεν πειράζει τον τεμπέλη ή τον αδιάφορο πνευματικά, αλλά τον ζηλωτή. Τον αγωνιστή, τον οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να ζημιώσει, να αχρηστέψει. Και αν κάποιος θελήσει να αρχίσει να παλεύει και να αγωνίσεται, ο παμπώνυρος εχθρός με τη μοχθηρία του έρχεται, όπως ισχυρίζεται ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, και γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα, έτσι ώστε να μην μπορέσει να συντονιστεί ποτέ ο άνθρωπος στο δίωβλο επικοινωνίας με το Θεό. Όταν ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, από μια κουβέντα, από ένα πρόσωπο μας συγκινήσει και πάρουμε την απόφαση να εργαστούμε πνευματικά, έρχεται ο διάβολος και μας περισπά με κάτι άλλο για να μας κάνει να ξεχαστούμε, να ασχοληθούμε με εκείνο που αυτός έβαλε εμβόλυμα στη σκέψη μας και έτσι να αναβάλουμε την πνευματική αρχή, να την μεταθέσουμε ενδεχομένως για αργότερα ή και να ματαιώσουμε επαόριστον το έργο αυτό. Πρωτίστως ο διάβολος κάνει επίθεση στον άνθρωπο με λογισμούς. Όπως με μια εμπόλεμη κατάσταση ο εχθρός πριν επιτεθεί με το πυροβολικό βομβαρδίζει με την αεροπορία τα οχυρά για να πλήξει κέριους στόχους του αντιπάλου και να τον αποδυναμώσει, έτσι και ο διάβολος χτυπάει πρώτα με κακούς λογισμούς τον άνθρωπο για να τον αποσυντονίσει και έπειτα να του επιτεθεί. Και αυτό διότι εάν δεν χαλάσει πρώτα ο λογισμός του ανθρώπου, είναι δύσκολη η μάχη και το αποτέλεσμα κρίνεται αβέβαιο, εφόσον ο άνθρωπος αμήνεται από το ισχυρότερο κάστρο του, που είναι ο νους και το λογικό. Το θέμα της διαχείρισης του λογικού μας και της απόκρουσης των κακών και διαβολικών λογισμών είναι μεγάλο, τεράστιο θα έλεγα. Είναι γνωστό ότι εν πολλοίς η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε μέσα μας. Κάθε τι καλό ή κακό προέρχεται από τον αντίστοιχο λογισμό, γιατί στο τέλος αυτός γίνεται πράξη. Τούτο σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε ή να γίνουμε καλοί ή κακοί από τον καλό ή κακό λογισμό που καλλιεργούμε στα εσώτατα του νου μας. Το παράδειγμα της βίδας νομίζω ότι αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την ενέργεια του λογισμού στο νου μας.
Όπως μια βίδα, όσο περιστρέφεται τόσο πιο πολύ καρφώνεται και διεισδύει μέσα σε ένα αντικείμενο, έτσι και ένας λογισμός, όσο πιο πολύ στροβιλίζεται στο μυαλό, τόσο βαθύτερα σε αυτό εισχωρεί και τόσο ταχύτερα το κατακτά. Επομένως, όταν αφήσουμε να χρονίσει μια σκέψη, ένας λογισμός μέσα μας, είναι δύσκολο μετά να τον αποδιώξουμε. Η είσοδος των διαβολικών, καταστροφικών λογισμών στο μυαλό και στην καρδιά μας διαταράσσει και τελικά καταστρέφει την ειρήνη μέσα μας. Ο άνθρωπος που διακατέχεται από τέτοιου είδους λογισμούς βρίσκεται μονίμως σε μια ανεφετείας ταραχή. Δεν βρίσκει ησυχία πουθενά. Ενώ αντίθετα στον άνθρωπο εκείνον που μέσα του υπάρχει ένθρονος ο Χριστός, υπάρχει χαρά, ειρήνη, υγεία, ησυχία. Επομένως, η θεραπεία μας έγκυται στο να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τους κακούς λογισμούς από μέσα μας. Μόνοι μας βλάπτουμε τον εαυτό μας. Δεν μας θέει κανείς. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα συμφωνήσει λέγοντας «Μη φοβού των διάβολων». Κανείς δεν μπορεί να μας προξενήσει το παραμικρό κακό, εάν εμείς δεν το επιτρέψουμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προτρέπουν τους πάντες κάθε πρωί όταν ξυπνούν να προσιλώνουν τη σκέψη και την προσευχή στο πρόσωπο του Χριστού για να τον έχουν όλη την ημέρα στην ενθύμησή τους. Επειδή ο νους μας, ευρισκόμενος μέσα στην αμαρτία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πλανηθεί, είναι πολύ σημαντικό να προσιλώσουμε τη σκέψη μας στο Χριστό. Αυτό θα μας προφυλάξει από κακές σκέψεις και λάθη και αμαρτίες. Ο σύγχρονος άνθρωπος ιδιαίτερα κατακλείζεται από πολλές και αμφιβόλου προελεύσεως σκέψεις. Αν υπήρχε δυνατότητα να τις δούμε, θα ατενίζαμε κάτι σαν τον ιστό της αράχνης, ένα πολύ λεπτό δίχτυ κατασκευασμένο για να συλλάβει τη λία της. Η λία των λογισμών δεν είναι κάτι άλλο από τον άνθρωπο τον οποίο προσπαθούν να αφοπλίσουν, να εξουδετερώσουν, να ακινητοποιήσουν, να αδρανοποιήσουν και να θανατώσουν. Όταν αναφερόμαστε στους λογισμούς, δεν εννοούμε απλές σκέψεις, αλλά σκέψεις που συνδυάζονται με εικόνες και παραστάσεις. Έτσι οι λογισμοί γίνονται πιο ισχυροί και διαθέτουν δυνατά θέλγητρα για να εντυπωσιάσουν τον άνθρωπο, να τον οδηγήσουν στα μέρη τους και να τον αναχαιτήσουν πνευματικά, έτσι ώστε να τον κατευθύνουν στη διάπραξη της αμαρτίας. Η ύπαρξη δε των κακών λογισμών οφείλεται σε τέσσερις κυρίως αιτίες. Στο φυσικό θέλημα της σαρκός που ρέπει προς την αμαρτία, στη φαντασία που πολλές φορές οργιάζει και δημιουργεί ακόμα και τα πιο απίθανα σενάρια, στις διάφορες εμπειρίες της ζωής μας οι οποίες με τις αναμνήσεις μας ξαναχτυπούν την πόρτα του εαυτού μας και επιθυμούν ξανά να πραγματοποιηθούν, και στην προσβολή των δαιμόνων. Ο σοφός Σολομών θα πει «Σκολιοί γαρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού», δηλαδή οι άσχημοι λογισμοί μας χωρίζουν από το Θεό. Πολλές φορές ο άνθρωπος αποφεύγει να αγωνίζεται, ιδιαίτερα ο λεγόμενος σύγχρονος άνθρωπος που έχει μάθει στις ανέσεις και στο βόλεμα, έχει γίνει μαλθακός και αποστρέφεται την πνευματική άσκηση. Είναι αξιοπαρατηρήσεως και προκαλεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα αποφεύγουμε και μάλιστα μετεπιτάσεως ό,τι μας ζητεί ο Θεός και μας δυσκολεύει ή έρχεται σε αντίθεση με την αυροδίαιτη ζωή μας και προτιμάμε ότι είναι εύκολο και μας εξυπηρετεί. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη πιο πολύ όταν στη σκέψη μας διωγγώνουμε και μεγεθύνουμε κάθε τι ασκητικό και εκκλησιαστικό, ώστε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι το συγκεκριμένο είναι ανεφάρμοστο, τουλάχιστον στις μέρες μας, και ανήκει στον καιρό εκείνο, δηλαδή δεν συμβαδίζει και δεν συμφωνεί με τις σύγχρονες ιδέες και πρακτικές. Και το κωμικοτραγικό βέβαια είναι ότι κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στον παράδεισο. Ο Μέγας Βασίλειος απαντώντας θα πει «Οι ασκήσεις είναι προετοιμασία για τα έπαθλα». Χωρίς άσκηση και αγώνα, ο αθλητής δεν κερδίζει έπαθλο. Ανευπνευματικού αγώνας, ο χριστιανός δεν θα πετύχει την είσοδό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλήθεια, ποιος ενώ δεν έσπηρε τον καιρό της σποράς και έμεινε αργός στο σπίτι του με σταυρωμένα τα χέρια, όταν έρθει ο καιρός του θερισμού θα γεμίσει με τα σπαρτά τις αποθήκες του? Ποιος μπορεί να τριγύσει η αμπέλη που δεν φύτεψε και δεν καλλιέργησε ο ίδιος? Ποιος μπορεί να απολαύσει εάν πριν δεν κοπιάσει? Οι καρποί ανήκουν σε αυτούς που κόπιασαν, οι τιμές και τα στεφάνια σε αυτούς που αγωνίστηκαν.
Μια όμορφη ιστοριούλα μας διδάσκει σχετικά με όλα αυτά που θίξαμε παραπάνω. Στην αρχαία Αθήνα, κάποτε συνέβη να συναντήσει ένας φιλόσοφος στον δρόμο κάποιο νέο που έτρεχε φοβισμένος και λαχανιασμένος. Στάθηκε μπροστά του ο φιλόσοφος και τον ρώτησε γιατί τρέχει και ποιος τον απειλεί. «Ένα συνομήλικός μου θέλει να με παρασύρει στο κακό», είπε τρέμοντας ο νέος. «Κρίμα», του λέγει ο φιλόσοφος. «Αυτός θα έπρεπε να τρέμει εσένα και όχι εσύ αυτόν. Η φυγή σου δείχνει την αστάθειά σου στο αγαθό και το ετοιμόρροπο της αρετής σου». Αυτή είναι και η σημερινή πραγματικότητα. Αποφεύγοντας να αναμετρηθούμε με το κακό, δηλαδή αδρανώντας πνευματικά, δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε νικημένοι πριν καν αγωνιστούμε. Η φοβία και η ητοπάθεια δεν είναι γνωρίσματα του χριστιανού. Ο χριστιανός αντιστέκεται στο κακό, αντιμάχεται την αμαρτία. Τούτο συνιστά εξάλλου τον πνευματικό αγώνα. Αυτή είναι η σωστή θέση και η πρέπουσα στάση κάθε πιστού χριστιανού. Ο πνευματικός αγώνας είναι αγώνας διαβίου. Αρχίζει όταν αρχίζουμε κι εμείς και τελειώνει με το τέλος μας σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη ζωή. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή της κοιμήσεώς μας, ολόκληρη δηλαδή η ζωή μας αποτελεί ένα στίβο, μία αρένα, ένα στάδιο. Τούτο σημαίνει ότι δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε όπλο και να μην επιχειρούμε το καταδύναμιν. Ας μη μας καταλαμβάνει η ητοπάθεια και η απογοήτευση. Δεν είμαστε βέβαια παντοδύναμοι, ούτε θα τα καταφέρουμε πάντοτε σε όλα και σίγουρα δεν θα καταστούμε αλάνθαστοι. Είμαστε άνθρωποι σάρκα φορούντες και το κόσμο οικούντες και οπωσδήποτε θα σφάλουμε, θα ξεφύγουμε, δεν θα συμβούν όλα έτσι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Το ίδιο έγινε και με τους Αγίους Εκκλησίας. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να μην τα παρατήσουμε ό,τι και αν γίνει, όπως και αν έρθουν τα πράγματα, όσα εμπόδια και αν μας βάλει ο διάβολος. Εμείς σας αγωνιζόμαστε παντίστενοι διαρκώς μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σε διάφορα αθλήματα ένας αγώνας κρίνεται ακόμα και στο τελευταίο λεπτό. Το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό αγώνα. Και το τελευταίο λεπτό της ζωής μας είναι ανάγκη να αδράξουμε και να σωθούμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Το ποίημα του Αντώνη Σαμαράκη «Μην πεις ποτέ σου είναι αργά» τα λέει όλα. «Μην πεις ποτέ σου είναι αργά. Κι αν χαμηλά έχεις πέσει, κι αν λείπει τώρα σε τριγά και έχεις βαθιά πονέσει. Κι αν όλα μοιάζουν σκοτεινά και έρημος έχεις μείνει, μην πεις ποτέ σου είναι αργά, τ' ακούς ό,τι κι αν γίνει. Μην πεις ποτέ σου αυτές τις δυο απελπισμένες λέξεις, κι αν έμπλεξες με το κακό και πάλι θα ξεμπλέξεις. Ποτέ, ποτέ δεν είναι αργά, πρέπει να το πιστέψεις και με την πίστη στην καρδιά εκείνον να γυρέψεις. Εκείνον που και το ληστεί με όλα τα κρίματά του, γιατί είχε μια καρδιά πιστή, τον κάλεσε κοντά του. Είναι αργά λοιπόν, μην πεις, ό,τι και αν σου συμβαίνει. Φτάνει να του προσευχηθείς και αμέσως σ' ανασταίνει». Μια φορά ένας άνθρωπος κυνηγημένος από τους εχθρούς του και βαθιά απογοητευμένος κατέφυγε για την ασφάλειά του σε ένα έρημο σπίτι. Εκεί γεμάτος από αγωνία απλώς περίμενε αυτές τις δύσκολες ώρες το τέλος του, πνιγμένος στις σκέψεις της απόγνωσής του. Καθώς καθόταν, παρατήρησε ένα μικρό μυρμήγκι που προσπαθούσε να ανεβάσει στη σκισμή ενός τοίχου έναν κόκο σιταριού πολύ μεγαλύτερο από τις δικές του διαστάσεις. Μέτρησε τις προσπάθειές του. 69 φορές απέτυχε και την 70η το πέτυχε. Τότε πήρε θάρρος και εκείνος. Αποφάσισε να προσπαθήσει. Το μυρμήγκι του είπε πολλά. Σε καμία περίπτωση ο χριστιανός δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να βυθιστεί στην απόγνωση από καμιά αφορμή και ιδιαίτερα στα πνευματικά πράγματα. Μπορεί να έχουμε προσπαθήσει μία, δύο, εκατό, χίλιες φορές. Μπορεί όμως μία στις χίλιες να τα καταφέρουμε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε. Η θαραλέα αντιμετώπιση της ζωής αλλά και της αμαρτίας και του διαβόλου μας φέρνει στην επιτυχία και την νίκη. Ο Χριστός είπε «Δια πολλών θλίψεων διεισελθήν ημάς εις την Βασιλεία του Θεού», εννοώντας βεβαίως τον πνευματικό αγώνα που είναι ανάγκη να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε για έναν τέτοιο μεγάλο σκοπό. Εμείς κάνουμε το λάθος να θεωρούμε τούτη τη ζωή ως τον καιρό εκείνο των απολαύσεων, της ανάπαυσης και της αληθινής χαράς. Μια τέτοια ενατένιση της παρούσας ζωής είναι λανθασμένη εντελώς. Ουγαρεστήν ούτως όταν επάθρων καιρός, αλλά σφαγής και πολέμων και κινδύνων τα παρόντα, θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή η ζωή δεν είναι για βραβεία, αλλά σχετίζεται με θυσίες, με κινδύνους, με μάχες που πρέπει κάποιος να διεξάγει και να νικήσει τον εχθρό και να κερδίσει τον παράδεισο.
κάνουμε λοιπόν τον καθημερινό μας αγώνα, φίλοι ακροατές, με πείσμα, σταθερότητα αλλά χωρίς άγχος, για να θυμηθούμε και τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Ας αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό, έτσι ώστε ο πνευματικός αγώνας να γίνει πιο εύκολος. Αλλά ο αγώνας ευκολότερα ή δυσκολότερα πάντοτε υπάρχει σε αυτή τη ζωή, καθότι είμαστε πνευματικά άρρωστοι, ενώ θα έπρεπε με φυσικό τρόπο να αγαπάμε το Θεό. Εμείς αγαπάμε ένα σωρό άλλα πράγματα εκτός από το Θεό, και επομένως για να γίνει αυτή η στροφή προς τον Θεό, η επιθυμία μας, τα συναισθήματά μας, οι σκέψεις μας να στρέφονται προς Αυτόν, χρειάζεται οπωσδήποτε αγώνες. Αυτά μας είπε για αρχή ο πατήρ Δανιήλ Ψωήνος από το βιβλίο του «Βίος εν αγώνιος, άθλησης ευσεβίας» από τις εκδόσεις «Εν πλώ». Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή από το βιβλίο του πατρός Δανιήλ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.